Επιστρέφουν οι επικεφαλείς της Τρόικας Κλάους Μαζού, Χρήτσι, Γιωγάλ και Ντέγκλαν Καστέλο, οι οποίοι θα έχουν την πρώτη του συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελ την 3η 30 Σεπτεμβρίου. Τα τεχνικά κλιμάκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να ξεκινήσουν την 5η και ενδεχομένως την τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος προσαρμογής. Η τρέχουσα αξιολόγηση δεν θα κρίνει μόνο την εκταμίευση της δόσης ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένει η Ελλάδα από την Τρόικα, εκ των οποίων το 3,5 δις ευρώ είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά θα καταδείξει το ύψος των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για την επόμενη διετία, καθώς και κατά πόσο το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο ή όχι. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει ήδη ξεκινήσει τις προεργασίες ώστε να δημιουργήσει ταμιακό απόθεμα ασφαλείας που θα εξασφαλίσει ότι την επόμενη διετία η Ελλάδα δεν θα έχει ανάγκη να λάβει νέο δάνειο από την Ευρωζώνη, αλλά δεν θα έχει ανάγκη και τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως και η Πορτογαλία αρνήθηκε να λάβει τη δόση σε μια περίοδο που η Τρόικα ζητούσε από την κυβέρνηση Κοέλιο να λάβει νέα μέτρα λιτότητας. Άλλωστε, το ίδιο είχε κάνει και η Ιρλανδία, η οποία συσσόρευσε ένα απόθεμα ρευστότητας περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν την έξοδό της από το πρόγραμμα διάσωσης το Δεκέμβριο του 2013. Ο Ελληνικός Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει δημιουργήσει ήδη ένα απόθεμα κεφαλαίων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν τυχόν χρηματοδοτικές ανάγκες και σχεδιάζει τα επόμενα βήματα εξόδου αγορές με την έκδοση επιταετούς ομολόγου και 18 μηνών εντόκων γραμματείων. Ειδικά τα εν λόγω 18 μήνα έντοκα γραμμάτια θα βοηθήσουν το δημόσιο να αντλήσει κεφάλαιο με επιτόκιο χαμηλότερο του 3,8% που δανείζει την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οδηγώντας σε νέα μείωση των επιτοκίων των τριμήνων που έχουν σήμερα επιτόκιο 1,70% των εξάμηνων γραμματείων που έχουν επιτόκιο 2% και κατ' επέκταση θα δημιουργήσει όφελος τόσο στο σκέλος χρηματοδότησης όσο και στο σκέλος των δαπανών για τόκους. Παράλληλα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει τη δυνατότητα να δανειστεί ενδοκυβερνητικό ποσό τουλάχιστον 6 εκατομμυρίων ευρώ από καταθέσεις φορέων ώστε να καλύψει πιθανές χρηματοδοτικές του ανάγκες.